Και τώρα ήρθε η ώρα για τη Θεοδώρα Φόρτωμα. Γίνεται κοριτσάκι μου. Γεια σου Κατερίνα. Περίμενες τόση ώρα, αλλά να ήρθε και η στιγμή η δική σου τώρα. Για πες μου, θέλω να σε ακούσω και σένα. Θα με ακούσεις. Τι σκέφτεσαι? Εγώ γενικώς, το Πάσχα, βασικά όλες οι γιορτές, πιο παλιά, όχι τώρα πλέον, χαιρόμουν πάρα πολύ όταν ερχόντουσαν. Ναι. Γιατί ήταν από τις λίγες φορές οι οποίες έκανα κάτι, και οικογενειακός και γενικός, γιατί ο αθλητισμός που έκανα ήταν πολύ απαιτητικός, ήταν πάρα πολλές ώρες και ήταν απλά η ζωή μου. Να θυμίσουμε για αυτούς που ενδεχομένως δεν θυμούνται ή δεν πρόλαβαν, επειδή έκατες και πολύ λίγο, έκατες μόνο μια εβδομάδα, της πρωταθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής. Ναι. Και ήταν στην κυριολεξία σχολείο ρυθμική, σχολείο ρυθμική. Άντε και έκανα φροντιστήριο άμα χώργει κάπου στο πρόγραμμα. Και αυτή ήταν η ζωή μου για αρκετά χρόνια. Και ο μόνος χρόνος που είχα να κάνω κάτι όταν έκανα, αν είχαμε ρεπό αυτές τις μέρες, ήταν Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα για μία μέρα, άντε δύο, που δεν ήταν ποτέ δύο, αλλά ναι. Είναι πολύ σκληρό το πρόγραμμά σας. Και εκτός και από τις γιορτές, γενικώς σαν παιδί δεν είχα ζήσει πολλά, να το πω και έτσι, ή αν όχι πολλά, πράγματα που κάνουν παιδιά της ηλικίας μου, εγώ τα κάνα πάρα πολύ αργότερα. Αλλά κάτι παίρνεις, κάτι χάνεις. Σκληραγωγήθηκα, έμαθα, δεν θα ήμουν αυτή που είμαι σήμερα άμα δεν έκανα αυτόν τον αθλητισμό και ήμουν σε αυτά τα συγκεκριμένα πλάνα. Και είμαι ευγνώμων γι' αυτό, προφανώς. Φυσικά, αγάπη, είμαι χαρούμενη και είμαι περήφανη για σένα. Είμαι υπερήφανη και ναι. Νομίζω ότι... Τώρα το Πάσχα θα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι και πια το φαγητό πολύ... που θα μπορώ να τρώω όσο θέλω. Δεν θα προσέχω τα κιλά μου, μην πάρω γραμμάρι, μην φάω λίγο παραπάνω αρνάκι, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τώρα θα πάει η μαγειρίτσα σύννεφα, φαντάζομαι. Σ' αρέσει η μαγειρίτσα? Πολλοί άνθρωποι δεν τρώνε μαγειρίτσα. Εντάξει, ναι, όχι, μου αρέσει, αλλά τα σηκώτια και αυτά όχι. Αλλά η μαγειρίτσα δεν ξέρω γιατί, αλλά μου αρέσει. Εγώ δεν ξέρω, τρελαίνομαι με τη μαγειρίτσα. Όχι, είναι πολύ ωραία. Απορώ πολύ ωραία. Γιατί δεν τρώμε μόνο μία φορά το χρόνο, ειλικρινά. Πού πηγαίνει σήμερα? Λοιπόν, σήμερα στην εταιρεία που εργάζομαι, κάνει ένα πάρτι όπου κλείνει τα 10 χρόνια, 10 χρόνια της εταιρείας. Μάλιστα. Της φορής. Και δουλεύω εκεί ως web designer, αυτή είναι η δουλειά μου, όχι στην πραγματικότητα αλλά στο concept. Και γιατί αυτή η δουλειά είναι γραφείου, έχω επιλέξει αυτό το outfit, λίγο πιο... Το καταλάβουν τον κορίτσι. Οπότε τα γενέθλια θα γίνουν μέσα στην εταιρεία εκεί εκ των ανών, δεν θα βγείτε κάπου έτσι? Όχι ακριβώς γενέθλια, ναι, μέσα στην εταιρεία θα γίνει. Που θα είναι το παρτάκι τέλος ναι, πάντων τύπου αυτό. Τύπου πάρτι, πιο σοβαρό όμως. Και ναι, αυτό. Για να δούμε τι θα πούν τα κορίτσια τώρα. Άκου να δεις εδώ, Δώρα. Πήρες ακριβώς την ίδια βαθμολογία με την Ατάσα. Όλα διάρκεια και ένα τρία. Για πες μου, Δήμητρα. Γεια σου, Δώρα. Γεια. Μου αρέσει αυτή η προσέγγιση που έχεις προσπαθήσει να κάνεις. Δεν μου αρέσει καθόλου η εφαρμογή που σου κάνει το παντελόνι. Το πώς φαίνονται οι κάθετες και οριζόντιες ρίγες. Στα γόνατα κάπως σουσουρώνει και το μάκρος δεν μου αρέσει με τα μποτάκια αυτά που φαίνεται η κάλτσα από κάτω. Επίτηδες το έκανα με την κάλτσα, αλλά... Ναι, ή θα... Δεν μου άρεσε να φαίνεται τον δέρμα, μετά κάτι μου χάλεγε. Ναι, το είναι λάθος. Είναι πολύ στενό, σαν κολάν σου πηγαίνει το παντελόνι αυτό. Ναι. Δεν έχει τη σωστή εφαρμογή. Mm-hmm. Δεν μου ταιριάζει καθόλου το σακάκι. Είναι... αυτό. Ναι, ναι. Θα ήμουν είναι... Το κόκκινο που έχει το παντελόνι σου είναι λίγο πιο used, πιο... χρησιμοποιημένο. Ναι, ναι. Ενώ είναι πολύ φωτεινό το σακάκι πάνω και φαίνεται και λίγο μικρό πάνω σου αυτό το σακάκι. Δεν έχει όμορφη εφαρμογή. Οκ.
Okay. Έχεις βάλει δύο πουκάμισα. Ναι. Το μέσα από κάμισο έχει γιακά μάο. Ναι. Δεν μου αρέσει που είναι ο μέσα γιακά σε μάο και ο έξω με... Το κάτι να επιτείνεις για να υπάρχει μια πληροφορία, ένα κάτι. Έχουμε κάνει ένα κάποιο layering. Ναι. Γιατί έχει ιδέα, είναι ωραία. Ναι, στα μανίκια μου αρέσει π.χ. Εδώ δεν μου αρέσει καθόλου. Όπως okay. Άμα το δεις και εσύ στον καθρέφτη, όπως το βλέπω εγώ τώρα, δεν μου αρέσει καθόλου. Okay. Το τσαντάκι, εντάξει, είναι σαν μπρελόκ. τα μποτάκια είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα. Θα τα φόραγα αλλιώς όμως. Δηλαδή, νομίζω ότι έχεις χάσει λίγο με την επιλογή των ρούχων ανάμεταξύ τους. Ναι. Θα πω κάτι το οποίο δεν είναι δικαιολογία. Για πες. Δεν έχω πει και ποτέ μου εγώ κάτι. Πάντα έχω απλά έτσι. Ακούω. Αυτό το look το έκανα τελευταία στιγμή στο βράδυ. Αυτό. Είχα κάτι τελείως διαφορετικό που... Και καλύτερα που δεν το έφερα. Α, καλύτερα που δεν το έφερες. Οκ. Okay. Ναι. Αυτό. Δεν είχα να πω κάτι άλλο. Οπότε ήταν ένα look τελευταία στιγμής. Ναι. Ωραία. Οκ. Okay. Είναι ωραίο να λες την αλήθεια. 1,6 είναι ο μέσος όρος.